Λοιπόν, Χρήστος Πρωτόπαπας στο τηλέφωνο από την ομάδα της, ναι, τη διαπραγματευτική ομάδα. Καλημέρα κύριε Πρωτόπαπα. Γεια σας, καλημέρα σας. Γυρίσατε? Τουλάχιστον σωματικά ναι. Ασωματικά ναι. Το πότε θα έρθει η Τρόικα, ούτε καν αυτό καταφέρατε να πετύχετε. Καταφέραμε πολλά. Μην μηδενίζετε την προσπάθεια που έγινε. Καθόλου δεν τη μηδενίζουμε. Καθόλου δεν τη μηδενίζουμε. Ήταν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. 20 ώρες διαπραγμάτευση έγινε. Είχε συγκλήσει, δεν είναι ένα βάγιο. Ακούω κάτι περί ναυαγίου κτλ. Δεν υπάρχει. Όχι, αντιθέτως, είπαμε ότι δεν είναι ένα βάγιο. Ναι, δεν το λέω για εσάς. Ναι. Έχουμε πετύχει πολλές συγκλήσεις και έχουμε ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο και δύσκολο αγκάθι που έχει να κάνει κυρίως με τον προϋπολογισμό. Ναι. Κύριε Πρωτόπα, νομίζω δηλώσατε και είπατε ότι η Τρόικα ζητάει παράλογα πράγματα. Έτσι, είναι σκληρή, δεν καταλαβαίνει τίποτα και ζητάει παράλογα πράγματα. Τι εννοείται, τι παράλογα ζητάει? Να έχουμε μια εικόνα δηλαδή, τι σημαίνει το μαχαίρι που μας έχουν βάλει. Ποιο είναι το εκείνο που μπορούμε να σχολιάσουμε αρνητικά. Είναι το γεγονός ότι τα προηγούμενα δύο χρόνια είχαμε ένα προϋπολογισμό που αμφισβητήθηκε, το θυμάστε. Ναι. Κατατέθηκε, ψηφίστηκε, εφαρμόστηκε, πήγε μια χαρά. Πιάσαμε τους στόχους, η οικονομία μας ξυγιάνθηκε, προχωράμε με πρώτα βήματα στην ανάπτυξη, έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Το ίδιο έργο το βλέπουμε για τρίτη συνεχή φορά. Αμφισβητείται πάλι ο προϋπολογισμός, αυτή η φορά και πολύ σκληρά. Και σου λέει όχι αυτό που μου προτείνεται, κόψε με συντάξεις, κόψε μισθούς, βάλε φόρους. Λοιπόν, αυτό και δεν γίνεται, αλλά και δεν είναι και σωστό, διότι σε τελική ανάλυση έχουμε ένα προϋπολογισμό που χάρη στις θυσίες του λαού και στις προσπάθειες που έχει κάνει η κυβέρνηση περπατάει πολύ θετικά. Ναι, εντάξει, αυτό τους το εξηγήσατε όμως. 15 ώρες συζητούσατε, λέει η Σοφία, χθες τους εξηγήσατε ότι δεν γίνεται. Συν 6,21. 6,21. Τους εξηγήσατε λοιπόν, δεν αμφιβάλλω καθόλου, ότι αυτό δεν γίνεται. Τι σας απαντήσατε, μας ενδιαφέρει? Τίποτα. Κοιτάξτε, υπάρχει αιμονή και από αυτούς, κυρίως από το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δευτερευόντως. Υπάρχει αιμονή στις δικές τους θέσεις. Εκεί σταματήσαμε. Μετά από 21 ώρες εκεί σταματήσατε, δηλαδή. Εντάξει, υπήρχαν και πολλές συγκλήσεις. Δηλαδή, έχουμε κλείσει συμφωνίες και στο μισθολόγιο και στα μη μισθολογικά και στα εργασιακά και στα θεσμικά του ασφαλιστικού. Έχουν γίνει 4-5 συμφωνίες δηλαδή στα υπόλοιπα θέματα. Στο αλλά στον προπολογισμό υπήρχε, ας πούμε, αυτό που λέτε εσείς σκληρή κόντρα. Ναι, μισό λεπτό. Στο ασφαλιστικό συμφωνήσατε καθόλου? Στα εργασιακά? Στα εργασιακά και στο ασφαλιστικό τα 15 χρόνια να γίνουν 20 συμφωνήσατε? Ναι, εντάξει, δεν είναι τόσο απλό. Θα υπάρξουν και μεταβατικές περίοδες, θα υπάρχουν όλες οι προβλέψεις. Μην μπούμε στο ειδικό αυτή τη στιγμή. Όχι, αυτό δεν είναι ειδικό. Θα έρθουμε να τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Όχι, να μας πείτε. Τα απαριθμίσατε, δεν τα συγκρατήσαμε. Πού συμφωνήσατε, τα 5 σημεία που συμφωνήσατε? Για να τα συγκρατήσουμε, συμφωνήσαμε στα θέματα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Δηλαδή, τι συμφωνήσατε? Μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων κτλ. Αυτά που έχουμε πει. Αυτά που ξέρετε. Ο μικρότερος μισθός. Ναι, και θα δοθεί το σχετικό επίδομα και θα υπάρχουν και μέσα χρόνο τα πειραματικά. Μην πούμε σε λεπτομέρειες, θα χάσουμε το στόχο. Είμαστε αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε συνέχεια διαπραγματεύσεων, έχουμε διακοπή, έτσι. Λοιπόν, αν έχουμε διακοπή διαπραγματεύσεων, τότε πόσο κοντά είναι αυτό στην αποτυχία? Όχι η διακοπή, με την έννοια ότι δεν έχει οριστεί η δεύτερη διαπραγμάτευση, όχι με την έννοια ότι έχουμε... Και αν δεν έχει οριστεί η δεύτερη, συνήθως όταν γίνεται μια ζήτηση, φεύγεις από την κανένα, θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα. Γι' αυτό βάζω το κύριο στόχο. Ο κύριος στόχος είναι σήμερα και αύριο να υπάρξουν οι αναγκαίες κινήσεις και θα υπάρξουν, ώστε Τρίτη-Τετάρτη να είναι Τρόικα πίσω στην Αθήνα. Λοιπόν, για να συνεχιστεί η συζήτηση για τον προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα που έχουν μείνει. Ποιες είναι οι αναγκαίες κινήσεις? Χρήστο, δύο λεφτά. Αυτό θέλουμε. Δύο λεφτά, κύριε Πρωτόπαπα. Εδώ τι κατάλαβα εγώ? Ότι συμφωνήσαμε στο θέμα του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων. Χοντρικά. Τώρα τις πολύ λεπτομέρειες δεν μπορεί να μας πει. Γι' αυτό είπα, μην πούμε σε λεπτομέρειες, θα χάσουμε όχι, το σύμφωνο. Ότι συμφωνήσατε στα 15 να γίνουν 20, αλλά με μεταβατικές διατάξεις και όχι από την αρχή και όχι για όλους και όχι αμέσως. Ας πούμε ότι συμφωνήσαμε σε μια σειρά θεσμικές παρεμβάσεις. Όχι, στο ασφαλιστικό. Λοιπόν. Θεσμικές παρεμβάσεις. Μάλιστα. Και άρα, προφανώς στο lockout κάτι συμφωνήσατε και στα συνδικαλιστικά. Προχωρήστε, να τα εξηγήσουμε στην ώρα τους, ναι. Ναι, και έχει απομείνει ακόμα το δημοσιονομικό κενό. Έχει απομείνει το δημοσιονομικό και όχι το δημοσιονομικό κενό, γιατί για μας κενό δεν υπάρχει. Μάλιστα, η κυβέρνηση λέει δεν υπάρχει. Η Τρόικα λέει υπάρχει. Και αφού υπάρχει θέλω 1, 2, 3.
Όταν λέει, λοιπόν... Η ιστορία, η πραγματικότητα είναι η εξής, ότι η Τρόικα αμφισβητεί ότι τα στοιχεία που έχουμε δώσει και τα επιχειρήματα και τα κονδύλια που έχουμε δώσει για τον προϋπολογισμό θα γίνουν πράξη και ζητάει να αντικατασταθούν με περικοπήση τάξεων και αύξηση φόρων. Το οποίο εσείς το έχετε αποκλείσει. Το οποίο εμείς το αποκλείουμε. Κάτσε ρε παιδί μου, τι συντάξεων, τι περικοπή, το επικουρικό κύριον, τι απτύπτυξη. Κυρίων, κύριε, κύριε, κύριε Καπρό και κυρίων λέει. Να κόψει κύριε συντάξει πόσο ζητάει. Δεν ζητάει αριθμό, λέει, πέστε μου τι μπορείτε να κόψετε από συντάξεις. Απαντούμε τίποτα. Λέτε εσείς τίποτα. Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι δεν μπορεί κανείς να κόψει πάλι συντάξεις. Και δεύτερον, διότι δεν χρειάζεται. Ωραία. Εμείς λέμε και δεν χρειάζεται. Και δεν χρειάζεται. Πάει αυτό. Άρα λοιπόν αυτοί ζητούν να κόψουμε κύριε συντάξεις. Σου λέω εδώ να μου εξοικονομήσεις μισό δις, κόψε κύριε συντάξεις και δεν με ενδιαφέρει. Όπως το λέτε ακριβώς. Μπράβο. Δεύτερον, λέει αύξηση φόρων. Αύξηση φόρων σημαίνει για την αύξηση του ΦΠΑ μόνο ή λέει να βάλουμε και κανένα έμφυα άλλων ή κάτι άλλο. Κανένα χαράτσι. Εν πάση περιπτώσει μιλάει για αύξηση φόρων. Αύξηση. Ναι, ναι, για φόρους. Για φόρους. Μιλάει, βγάζετε τα λεφτά από φόρους. Όχι μόνο, δύο λεφτά. Δεν λέει η σπραξιμότητα του έμφυα θα είναι 67. Όχι, 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 γιατί η σπραξιμότητα του έμφυα πάει καλά. Σου λέει βάλει και κανένα φόρο ακόμα. Μπράβο, διότι η σπραξιμότητα κυρίως εννοεί το ΦΠΑ αλλά και πάει και άλλα, ίσως σου λέει. Η σπραξιμότητα του έμφυα πάει καλά. Όταν τους λες εσύ, Χρήστο, δεν γίνεται αυτά που λέτε. Τι είναι αυτά που λέτε, σου λέει βάλε φόρους. Ναι, και όχι μόνο απατούμε. Το καταλαβαίνεις αυτό τι συζητάμε όχι τώρα. Όχι μόνο απατούμε ότι δεν γίνεται, αλλά απατούμε επιπλέον ότι και δεν χρειάζεται. Διότι ναι, και ναι, τα καταλάβα. Προηγούμενα χρόνια μας είπαν τα ίδια, τα δύο προηγούμενα χρόνια και τα δύο προηγούμενα χρόνια διαψεύσαν πανηγυρικά. Ωραία. Τελευταία ερώτηση. Όταν τους λένε εκεί. Ο Χαρδούβελης, ο Πρωτόπαπας και η πόλη, ρε παιδιά, έτσι θα φέρετε το ΣΥΡΙΖΑ. Τι απαντούν? Καταρχήν, εμείς δεν απαντάμε περί ΣΥΡΙΖΑ και περί ΠΑΣΟΚ και περί Νέα Δημοκρατία. Τους μιλήσατε είμαστε... πολιτικά καθόλου. Λοιπόν, του λέμε πολιτικά ότι κύριε, ακούστε, δεν μπορούμε να καταστρέψουμε την κοινωνία και μάλιστα χωρίς λόγο. Ναι. Λοιπόν, αυτό λέμε. Αυτή είναι η προβολή. Εμείς δεν μιλάμε για κόμματα. Και εκεί απαντούν ότι εμείς έχουμε τη δική μας άποψη και τη δική μας άποψη προβάλλουμε. Πρέπει να σας πω ότι ο πιο σκληρός της παρέας είναι το Δουνουτού, έτσι, να έχουμε μια εικόνα. Ναι. Και επίσης πρέπει να πω ότι καλόν θα ήταν, εμείς δεν λέμε για κανένα ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Καλόν θα ήταν όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ να μην δημιουργεί τέτοια αστάθεια γύρω από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, διότι όταν εμφανίζουμε μια χώρα που μπορεί αύριο να πάει σε εκλογές ξαφνικά και να διακόψει τις διαπραγματεύσεις και για την πιστωτική γραμμή και για το χρέος, και δίνουμε την μια εικόνα μιας χώρας με πολιτική αστάθεια, τα επιχειρήματα του Διεθνούς Ανατολικού Ταμείου ότι τι να συζητάμε με αυτή τη χώρα ενισχύονται. Καλό θα είναι λοιπόν να μην δίνουμε δικαιώματα στην άλλη πλευρά να σκληραίνει τη στάση της. Καλό θα είναι μισό, να πάρουμε μισό, και εμείς τις ευθύνες. Δύο λεπτά, Χρήστο. Το Δουνουτού λέει τι να συζητάμε με αυτή τη χώρα. Δεν το λέει, δεν το λέει, δεν μπορεί να το πει, δεν νομοποιείται να το πει. Λεπτότε. Αλλά καταλαβαίνετε ότι μια τόσο σκληρή στάση, όταν βλέπει τι γίνεται, δεν ενισχύεται. Κύριε Πρωτόπαπα, επειδή εγώ προσωπικώς πιστεύω και δεν αφιβάλλω καθόλου ότι θα ετέθηκε έτσι το θέμα. Δεν μπορεί να μην τους είπε. Δεν είπατε ότι εδώ πάμε να κλέξουμε πρώτη δημοκρατία έτσι όπως τα πάτε. Δεν πρόκειται ούτε τους 180. Κύριε Οικονομέα, δεν θα συζητήσουμε με την Τρόικα τι θα κάνει η Ελλάδα στο εσωτερικό. Τουλάχιστον με αυτούς. Εκείνο που λέω όμως και προσέξτε. Δεν το θέσατε το θέμα ότι δημιουργούνται επιπλέον πολιτικές δυσκολίες με όλα αυτά. Όχι, δεν το θέτουμε το θέμα στην Τρόικα, δεν απολογούμαστε στην Τρόικα. Λοιπόν, απολογούμαστε στον ελληνικό λαό. Αλλά λέω σε εσάς, για να το ακούσει ο ελληνικός λαός, ότι εμείς δεν λέμε τέτοια πράγματα στο τραπέζι. Αλλά εκείνοι παρακολουθούν τι κάνουμε στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν αυτοί βλέπουν στην Ελλάδα, έτσι, όταν βλέπουν στην Ελλάδα να δημιουργείται μια εικόνα πολιτικής αστάθειας γύρω από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τότε και εκείνοι σκληραίνουν περισσότερο. Για αυτό λέω. Έλα, μια ερώτηση. Σας απειλήσαν σε εισαγωγικά η λέξη απειλή για παράταση εξάμεινου του μνημονίου? Κύριε Σαραντάκο, κυκλοφορεί αυτό. Η απάντησή μας δεν θα γίνει παράταση εξάμεινου του μνημονίου. Καταλαβαίνω γιατί το δεύτερο. Εκείνοι λέω το λένε. Εκείνοι το κυκλοφορούν από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, η απάντηση είναι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Δεύτερον, υπάρχουν σκέψεις για ένταση της πολιτικής διαπραγμάτευσης. Δηλαδή, ο κ. Σαμαράς και ο κ. Βενιζέλος να απευθυνθούν στους πολιτικούς προϊσταμένους των ανθρώπων που είδατε εκεί.
Πάντως ο κ. Σαμαράς και ο κ. Βενιζέλος θα κάνουν και τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν και οι ίδιοι. Είναι λογικό. Όταν λέτε, κύριε Πρωτόπα, ότι σήμερα, αύριο θα γίνουν κινήσεις ώστε να έρθει η Τετάρτη Τρόικα. Ναι, αυτό που είπα τώρα. Ναι, ότι οι κινήσεις. Ότι με βάση τα όσα έγιναν στις διαπραγματεύσεις, θα ενημερωθεί τώρα το πρωί ο Πρωθυπουργός και ο κ. Βενιζέλος επισήμως. Αν επισήμως έχουμε ενημερώσει βεβαίως. Δεν θα είστε και εσείς. Θα γίνει και τώρα το πρωί μια συνάντηση στις 10 πάλι. Θα είναι και εμπλεκόμενοι οι υπουργοί, νομίζω και όλοι. Και νομίζω και ναι, όλοι θα είναι όλοι. Και μετά από αυτή τη συνάντηση είναι καθαρό ότι θα κάνουν και αυτοί κινήσεις πρόσθετες. Είναι λογικό. Υπάρχουν σκέψεις. Σας είπε η Τρόικα, ετέθη προφανώς το θέμα, ότι εμείς δεν θα έρθουμε εάν δεν. Κοιτάξτε, όχι, δεν ακούστηκε δεν θα έρθουμε και αν δεν. Κλείσαμε λέγοντας ότι θα υπάρχουν σχετικές εννοήσεις για να δούμε πότε θα έρθουν. Δηλαδή δεν δημιουργήθηκε ένταση ότι διακόπτονται οι διαπραγματεύσεις, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν οι συμφωνίες, υπάρχουν οι διαφωνίες, θα γίνουν οι σχετικές διαβουλεύσεις. Είναι ακριβείς οι πληροφορίες που έχουμε ότι σε κάποια στιγμή τα πράγματα οξύνθηκαν, οι διάλογοι που έγιναν δεν ήταν και τόσο... Αγγλικά ήταν γαλλικά. Ναι. Πάντως σε 21 ώρες συνεχούς διαπραγμάτευσης, εντάξει, θα υπάρχουν και στιγμές έντασης, λογικό δεν είναι. Κοιτάξτε, δεν ήταν τα πράγματα πάντα απλά. Έχουμε 21 ώρες διαπραγμάτευση σκληρή και επίμονη. Αυτό τα λέει όλα. Θα μου επιτρέψετε να μην πω περισσότερα. Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν σκέψεις, κύριε Πρωτόπαπα, για άλλες πολιτικές κινήσεις. Και εννοώ πιθανότατα και προσφυγή στη Λαϊκή Δημιουργία πριν κλείσει συμφωνία. Μα τώρα, κύριε Μεσχόζη, κύριε Σαραντάκο, αυτή τη στιγμή μιλάμε για συνέχιση των διαπραγματεύσεων και συμφωνία. Μου λέτε τώρα εσείς κάτι τελείως αντίθετο. Αν έχετε πλάνη, ρωτάω. Να σας πω, για να το κάνουμε καθαρό. Ο στόχος μας είναι να κλείσει η συμφωνία με την Τρόικα. Μέσα στο Δεκέμβρη, να υπάρξει συμφωνία για την πιστωτική γραμμή και να συνεχίσει να συντηρηθεί το χρέος και να προχωρήσει η έξοδος από το μνημόνιο. Αυτός είναι ο στόχος μας, πάει και τελείωσε. Είναι καθαρή η πολιτική μας. Αλλά για αυτή η πολιτική μας πρέπει να ενισχυθεί από όλους. Είμαστε σε πολύ δύσκολες εκκλησίες. Το Δεκέμβριο τον προλαβαίνετε έτσι όπως... Το προλαβαίνουμε το Δεκέμβριο. Όχι τον Δεκέμβριο, εάν έχω καταλάβει καλά. Αλλά ακόμη το προλαβαίνουμε. Κύριε Πρωτόπα, αν έχω καταλάβει καλά, οι κινήσεις που λέτε ότι θα κάνει η κυβέρνηση είναι να μιλήσει με το Σόιμπλε ή με τη Λαγκάρντ. Για να μαλακώσει η Τρόικα, να τα πούμε καθαρά τα πράγματα. Με τη Μέρκελ. Δεν ξέρω τι θα επιλέξει ο Πρωθυπουργός με τον Αντιπρόεδρο. Μιλάμε για τέτοιο επίπεδο. Αυτό εννοείται. Αυτό εννοείται όταν λέτε κινήσεις. Ναι, όταν λέω κινήσεις, εννοώ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον δρόμο του. Αυτό εννοείται. Όχι κινήσεις, ας πούμε, του τύπου να κοιτάξουμε να υποχωρήσουμε και λίγο στους φόρους και λίγο στις συντάξεις κλπ. Όχι κινήσεις που αναπτύσσουν τις θέσεις μας. Κινήσεις συνετισμού της Τρόικας. Συνετισμού, μην βάζουμε λοιπόν. Κινήσεις που αναπτύσσουν. Λέτε για σκληρότητα και ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα. Κινήσεις που αναπτύσσουν την επιχειρηματολογία μας. Γιατί σας σκανδαλίζει η έννοια συνετισμός από εσείς για το ίδιο. Αφού είναι το ίδιο ότι ζητάνε παράλογα πράγματα. Εντάξει, δεν με χαλάει να το λέτε εσείς. Δεν με χαλάει να το λέτε εσείς. Μάλιστα. Για λόγους διαπραγμάτευσης δεν το λέω εγώ. Κύριε Πρωτόπα, για κάτι τελευταίο. Αν υπάρξει παράταση του μνημονίου έστω και για ένα μήνα, χρειάζεται έγκριση από τα ξένα κοινοβούλια και από το δικό μας. Συζητάμε όμως κάτι το οποίο δεν υπάρχει στο τραπέζι. Λέω, για ένα μήνα. Για ένα μήνα. Πρέπει να ψηφίσει η Βουλή. Κάτι τέτοιο τώρα. Αν εσείς μου λέτε ότι δεν θα πάμε σε συμφωνία της 7, θα πάμε στις 10, ωραία να το δούμε. Αλλά δεν πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι ουσιαστική παράταση του μνημονίου. Ουσιαστική. Καλημέρα. Δεν θα το βάλουμε στο τραπέζι. Καλημέρα. Εντάξει. Καλημέρα. Πάμε.